δούμε τον Γκασπάρ που μπαίνει στο έδαφος, σπρώχτηκε εκεί από τον Βάντερσον, άφησε ο Κουτσιάφτης το παιχνίδι να εξελιχθεί στο τέταρτο λεπτό. Χάνουν ο Γκασπάρ με τον Καμαρά, η Λαμία θέλει να απειλήσει τώρα με τον Ταϊρόν, ο οποίος γεμίζει κόντρες, ο Αλέν θα μπλοκάρει την μπάλα, πολύ επικίνδυνη Λαμία στο έκτο λεπτό. Για να δούμε όμως τώρα τον Τσιμίκα, ο οποίος πέρασε τον Αλέν, ευκαιρία, χάνει ο Χασάν σε κενή εστία στο 7ο λεπτό. Ο Αιγύπτιος δεν μπορεί να πλασάρει, είχε βγει ο Κάχριμαν για να καλύψει πάνω στον Κώστα Τσιμίκα και ο Χασάν έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Λαμίας. Δείτε ξανά. Προσπάθεια του Χασάν να ξεπεράσει τον Αντέτζο. Μπαίνει στη φάση ο Γιλέρμε. Μπαλά φτάνει στον Μασούρα. Θα διώξει ο Κάχρημα να απομακρύνεται από τον Μπουλούλη. Μπήκε στη φάση εκεί ο Γιλέρμε. Ο Μασούρα σούταρε με το αριστερό χέρι. Σταμάτησε την μπάλα ο τερματοφύλακας της Λαμίας. Προσπαθεί να βρει το ρήγμα στην άμυνα της Λαμίας. Δοκιμάζει τώρα με τον Τσιμίκα. Φορτούνης. Το σούτ με το αριστερό, η μπάλα out πολύ κοντά στο αριστερό δοκάρι, υπάρχει και παρέμβαση. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού στριφογυρίζει, ψάχνει κάποιο στήριγμα, τροφοδότησε τον Αγγίλεμα. Αυτός κάθετα για τον Μασούρα, γυρίζει σε χώρο για τον Λοβέρα, μπάλα φτάνει στον Μπρούνο Γκασπάρ, το γέμισμα ο Τσιμίκα στο κοντρόλ, αλλά θα σουτάρει αστοχώντας. Υπάρχουν και κάποιες διαμαρτυρίες των Ερυθρόλευκων για χέρι στην προηγούμενη φάση, στο 32. Κουτσιάφτης κάνει νόημα να υπάρξει χρόνος για να δούνε τη φάση. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Κουτσιάφτης. Εκτέλεσε ο Ταϊρόν. Μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα από τον Αντέτζο. Ο Αντέτζο είναι αυτός που παγώνει το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Χειροκροτεί ο Μάτζιος το 44. Ο Αντέτζο είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στην εστία των Ερυθρόλευκων μετά από την εκτέλεση του Ταϊρόν. Από τον El Arabi corner μάλλον, γιατί βρίσκει μπάλα σε παίχτη της Λαμίας από την προσπάθεια του πρώτου σκόρε των Ερυθρόλευκων. Θέλει και πάλι ο Φορτούνης. Καλή εκτέλεση. Κεφαλιά στοχή από τον Σεμέδο, αλλά και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει παρέμβαση παίχτη της Λαμίας, οπότε έχουμε ένα ακόμη corner στο 53. Εκτέλεσε από τον Βαλμπουενά, κεφαλιά out από τον El Arabi. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους για το 1-1 στο 53. El Arabi πατάει για τον Μπρούνο Γκασπάρ. Στο σακάνι το γέμισμα, Βαλμπουενά. Θα γυρίσει θεαματικά ο Κάχρημαν σε κόρνερ. Εντυπωσιακή φάση με τον Βαλμπουενά που πιάνει το κεφάλι του. Τα βάζει με την τύχη του ο Γάλλος. Κάχρημαν έδιωξε σε κόρνερ πέφτοντας στην δεξιά γωνία της εστίας του. Κεφαλιά και το γκολ 1-1. Χασάν. Αχμέντ Χασάν στο 60 λεπτό, στο πρώτο δοκάρι, ο Αιγύπτιος σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά από την πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου. Φέρνει το μάτς στα ίσια για τον Ολυμπιακό και βλέπετε πώς αντιδράει. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι σαν γήπας ο Αχμέντ Χασάν, κάρφωσε την μπάλα με αυτήν την κεφαλιά. Ο μάκρινε ο Ρόμανιτς, ο οποίος θα κερδίσει από τον Γκιλέρμε, πέφτηκε στο έδαφος ο νεαρός Σέρβος και θα έχουμε κίτρινη κάρτα για θέατρο και κόκκινη είναι η δεύτερη στον Ρόμανιτς. Στο 61 η Λαμία μένει με παίχτη λιγότερο. Χασάν θέλει να γυρίσει, περνάει στον El Arabi, διώχνει ο Κάχριμανς σε κόρνερ, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε, η φάση δεν έχει τελειώσει, τώρα
Μπάλα βρίσκει στο δοκάρι μετά την ευκαιρία του Χασάν. Εκτελέσει ο Βαλμπουένα. Κεφαλιά από τον Σασί. Και πάλι ο Γάλλος για ένα ακόμη γέμισμα. 2-1 με τον Σισε. Ο Ολυμπιακός κάνει την ανατροπή στο 72. Αυτό που δεν πέτυχε νωρίτερα με τον Ελαραμπή το πετυχαίνει τώρα με τον Πάπε Αμπού Σισε, τον προθυμένο κεντρικό αμυντικό. Μπάλα στα δίχτυα και πάλι ο Σισε. 3-1 με τον Σενεγαλέζο να χρήζεται για δεύτερη φορά σκόρερ. Μία ακόμη ασίστ από τον Ματιέ Βαλμπουενά με την εκτέλεση αυτού του φάουλ αυτή τη φορά. Ευκαιρία για τον Μόρα. Θα διώξουν την μπάλα σε κόρνερ οι παίχτες της Λαμίας. Ο Βάντερσον συγκεκριμένα. Αλλά έφτασε στον Σεμέδο που επιχείρησε αυτό το σούτ, αλλά μπάλα κατέληξε out. Γιάλμπα χάνει από τον Μόρ. Ο Μόρ ο οποίος πάει στην προσωπική ενέργεια. Η κόντρα ευνοεί τον Ελαραμπή. Τετατέτ με τον Κάχριμαν. Τον σταματάει ο goalkeeper της Λαμίας από το να πετύχει το τέταρτο γκολ για τους Ερυθρόλευκους. Τώρα έχει κλειστεί ο Νιασί, επιμένει. Θέλει να περάσει την περιοχή και έχουμε πέναλτι για τη Λαμία. Από το μαρκάρισμα του Σισε στο 89. Έχουμε και κάποια νεύρα εκεί με τον Βιγιάλμπα και τον Σεμέδο. Σισε δίνει την ευκαιρία στην Λαμία. Συστάσεις του Κουτσιάφτη για να μην μπουν στην περιοχή. Παίχτες των δύο ομάδων, εκτελεί ο Βιγιάλμπα, πλασάρι, κάνει το 3-2 στο 90 λεπτό. Λαμία μένει ζωντανή, κυνηγώντας ένα ακόμη γκολ